Ας δούμε λοιπόν τον κύριο Ζαμάνη να τον να καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσά και στους ακροτές μας. Πώς είναι σήμερα η εικόνα, τι βλέπετε, ανακούφιση, ηρεμούμε. Μετά από όλο αυτό που έχουμε τραβήξει, όντως η κατάσταση δείχνει ότι είναι πιο ήπια και θα έχει θετική εξέλιξη, δηλαδή ήδη εχθές μετά από την κίνηση αυτή που έγινε από τις τράπεζες όλες να στηρίξουν στην Αμερική και από την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας προς την Credit suis, τα πράγματα έδειξαν ότι πάνε να ηρεμήσουν. Βέβαια δεν τελειώνει εύκολα αυτό γιατί στο μυαλό μας θα υπάρχει μήπως υπάρχει κάποια άλλη ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακολουθήσει και έχουμε συνέχεια τέτοια η οποία μπορεί να φέρει και άλλα, άλλα ταρακουνήματα στην αγορά και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Πάντως έτσι όπως είναι τώρα οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα, τα future της Ευρώπης ετοιμάζονται να ανοίξουν λίγο πιο θετικά. Ο γύρο στο 50 όχι τόσο ακόμα, αλλά περιμένουμε γιατί ανοίγει σε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Άρα κυρία Ζαμάνη μας προλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές αποτιμούν θετικά τη στάση της Λαγκάρντ με την χθεσινή ομιλία της. Ακόμα και με την σύνεχη, με την ακάθεκτη αύξηση των επιτοκίων. Είναι διφορούμενη η άποψη εδώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι κάνει τη δουλειά της έτσι όπως ήταν προσιλωμένη πάνω στο θέμα του πληθωρισμού και με τις συστάσεις που κάνει και στα κράτη να κόψουν τις επιδοτήσεις που δίνουν απέναντι στην ενέργεια και όλα αυτά για να πιέσει όσο μπορεί τον πληθωρισμό πιο κάτω. Και από την άλλη μεριά θεωρούν ότι είναι ένα θέμα το οποίο όταν ανεβάζεις επιτόκια και δημιουργείς πρόβλημα που αυτό το πρόβλημα είναι που έφερε τις αμερικανικές αυτές πιο μικρές τράπεζες η διαφορά των μεγάλων επιτοκίων δηλαδή, αυτό δημιούργησε το πρόβλημα και επιτείνει αυτή την κατάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, αν δούμε και το δίλημα της Fed που το έχουμε σε μία εβδομάδα περίπου, είναι το ίδιο την επόμενη Τετάρτη, μάλλον 22 του μήνα. Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση που εάν δείξει ότι φοβάται αυτό το σύστημα, δείχνει μάλλον ότι ε, είναι ευάλωτο το τραπεζικό σύστημα, οπότε μπορεί να το πάρει αρνητικά η αγορά. Εάν δείξει ότι προχωράει προς τα πάνω, μπορεί όντω να δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή και νομίζω και τη κυρία Λαγκάρντι η απόφαση χθε. Τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τη δούμε στο μέλλον. Αλλά υπάρχουν και από τις δύο μεριές και οι αγορές δεν είναι εύκολο να πάρουν μια κατεύθυνση αν τυχόν πραγματικά ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με αυτή την επιμονή της πάνω στον πληθωρισμό. Κύριε Ζαμάνη, και ένα σχόλιο για τα λεγόμενα τη κυρία Λαγκάρτου. Θα πρέπει πλέον οι κυβερνήσει των κρατών μελών τη Ευρωζώνη να κόψουν την επιδοματική πολιτική στι οικογένειε λόγω του ενεργειακού κόστου. Πώ την ακούσατε, αυτό ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει ότι θέλει να αποσυμφορήσει γιατί λέει ότι τώρα πια η κατάσταση έχει πέσει πολύ, η τιμή της ενέργειας έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίζουμε να επιδοτούμε και πρέπει σιγά σιγά αυτό όλο να μείνει και να μην πιέζει πληθωριστικά. Δηλαδή γιατί οτιδήποτε πλεόνασμα υπάρχει σε αυτό θα δίνει μεγαλύτερη καταναλωτική δύναμη στην αγορά και αυτό θα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Η Λαγκάρντινε πάνω σε αυτό ε, το μεγαλύτερο βάρος της... γιατί πιστεύει ότι όσον αφορά την κρίση αυτή που πήγε να δημιουργηθεί... και ευχόμαστε να έχει τελειώσει... ότι υπάρχουν εργαλεία να ανταπολεμήσει και δεν όπως ήταν παλιά... γιατί υπάρχει παραλληλισμός εάν τυχόν έχουμε Lehman Brothers... ή όχι πια μια επανάληψη ή κάτι αν ξανασυμβεί περίπου το ίδιο... Γι' αυτό το θέμα έχουμε όπλα να το πολεμήσουμε. Το πληθωρισμό είναι μπροστά μα και πρέπει να τον πολεμήσουμε άμεσα. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δήλωσή τη. Τώρα, ξεκινώντα, κύριε Ζαμάνη, αναφερθήκατε στην πληγή τη Credit Suisse. Ε, και το μεγάλο ερώτημα είναι αν όντω υπάρχει ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματο. Οι διαβεβαιώσει όλε λένε ναι, γιατί μετά την τελευταία χρήση οι ρυθμιστικέ αρχέ έχουν ε, ενισχύσει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ε, υπάρχουν και άλλοι αναλυτέ που εκτιμούν ότι με, την, με τον οποιονδήποτε νέο μικρό τριγμό, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και οι επιφυλάξει θα ενταθούν και οι πτώσει στου τραπεζικού δείκτε θα είναι ε, επίση ε, εξίσου κατακόρυφοι. Θα έλεγα το εξή. Αυτή τη στιγμή, αν συγκρίνουμε αυτό που συνέβη στην Αμερική με την Κρεντή, νομίζω ότι είναι, δεν έχουν, δεν έχουν κοινά, ε, κοινά πράγματα να αναφερθούν. Το κοινό πράγμα που αντιμετωπίζει όλο το τραπεζικό σύστημα παγκοσμίω είναι το θέμα τη εμπιστοσύνη. Αν κλονιστεί η εμπιστοσύνη των καταθετών, ε, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αμέσω δημιουργεί ε, τάσει φυγή. Αυτό νομίζω προσπαθούν να αποφύγουν οι κεντρικές τράπεζες και το βασικό πράγμα που κάνουν είναι να μπορέσουν να πείσουν βλέπετε δίνουν τόσο μεγάλη ρευστότητα είτε από τη μεριά της Αμερικής είτε από τη μεριά της Ελβετίας ότι εάν χρειαστεί οτιδήποτε οι καταθέσεις σας δεν κινδυνεύουν και οι ΦΕΔ και οι ρυθμιστικές αρχές στην Αμερική αυτό είπαν ότι ναι είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε στην Silicon Valley και στις, και στις πιο μικρές της ε, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα αλλά δεν κινδυνεύει ούτε ένα ευρώ ε, των καταθετών ε, ούτε ένα δολάριο των καταθετών από μια μεριά ούτε από την μεριά της Ευρώπης. Και μάλιστα το σημαντικό αυτό δεν είναι εις βάρος των φορολογουμένων. Αυτό τονίστηκε από όλου. Οπότε είδαμε ότι προσπαθούν να δείξουν ότι το σύστημα αντέχει και προστατεύει αυτή τη στιγμή αυτό, μην αρχίζει και τρέχει. Δηλαδή φανταστείτε ότι εδώ μόνο και μόνο στις ειδήσει, αυτές που είχαμε, είχαμε ε, αρκετά φαινόμενα που μας πήραν τηλέφωνο πελάτες μας και μας ρωτάνε τι συμβαίνει με τις καταθέσεις μας, τι γίνεται με τις τραπεζές μας. Ο κόσμο ανησυχεί πάρα πολύ και τα παραλύζει πάρα πολύ εύκολα και στο μυαλό του έρχονται παλιέ καταστάσει και όχι τόσο παλιέ, μάλιστα, που ζήσαμε στη χώρα μα. Αυτό νομίζω είναι το βασικό. Είναι στι ελληνικέ τράπεζε τώρα, κυρία Ζαμανί, έτσι δεν είναι. Ακ, Ακριβώ αυτό το πράγμα. Γιατί ρωτάνε και όχι μόνο επενδυτέ από πλευρά των μετόχων, οι οποίοι είναι σε πιο δύσκολη θέση με την κατάσταση αυτή, από πλευρά των καταθετών. Τι κάνουν οι καταθέσει του, πώ νιώθουν για αυτό το πράγμα και πώ είναι εκεί. Ε, και υπήρχαν τέτοιε ερωτήσει, αλλά νομίζω ότι ε, το ελληνικό σύστημα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή αυτά. Γιατί έχουμε έρθει από πολύ δύσκολε στιγμέ που αντιμετωπίσαμε. Και δεν έχουμε Είστε... προλάβει να ξανοιχτούμε. Ήταν σωτήριο δηλαδή ότι είχαμε εμεί στην εξορία για αρκετά χρόνια. Οι τράπεζε καθάρισαν από τέτοια προϊόντα, και προφανώ τώρα είναι πιο. Συγκρατημένε, κλειστέ κάρτε. Όχι, όχι συγκρατη... και σε καλύτερη κατάσταση. Είναι ε, Αυτή τη στιγμή η επάρκειά του είναι τέτοια που αντέχει. Δηλαδή, κάθε χρόνο οι τράπεζέ μα τρεσάρονται. Υπάρχουν ειδικά στρε τεστ τα οποία συμβαίνουν ναι. και μάλιστα έχουν σενάρια πάνω. Τα οποία σενάρια είναι αντίστοιχα. Υπάρχει ένα ευνοϊκό, ένα χειρότερο και ένα αρκετά χειρότερο δυσμενέ σενάριο. Και μέσα από αυτό όλε οι τράπεζέ μα βγαίνουν ε, μια χαρά. Δεν αντιμετωπίζουν ε, πρόβλημα. Οπότε νομίζω και όσο πηγαίνει η κατάσταση με την κερδοφορία των τραπεζών που βλέπετε πώς ακριβώς εξελίσσεται με όλο αυτό το πράγμα που έχουμε και με τους θετικούς, πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, νομίζω δεν είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Απλώς ε, χάθηκε το θέμα του μερίσματος που θα θέλαν φέτος να ξεκινήσουν να δουν, αλλά φαίνεται ότι το, το SSM και ο κύριος Ανδρέα δεν το επέτρεψε κύριε Ζαμάνη. Πάμε για το 24. Ναι οι ρυθμιστικέ αρχέ είναι αυτή τη στιγμή αρκετά προσεκτικέ και νομίζω ότι και καλά κάνουν σε αυτό. Μιλάμε από την πλευρά τη ευστάθεια του συστήματο και από την άλλη μεριά νομίζω ότι αν υπάρχει δύναμη που φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και βλέπετε τι ακριβώ γίνεται, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Και μάλιστα, εάν δούμε ε, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο ότι οι τράπεζες από την αρχή της χρονιάς στο ελληνικό, στο ελληνικό χρηματιστήριο κερδίζουν 20% και ήταν σχεδόν διπλάσιο. Υπήρχαν αρκετά κέρδη τα οποία ήταν, ε, υπήρχαν μέσα στους επένδυτες από αυτή τη μεριά μιλάμε τώρα τα οποία με όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε πολλοί θέλησαν να πάρουν στην τσέπη τους τα κέρδη αυτά και να περιμένουν να δουν κάτω από καλύτερη ε, οπτική γωνία και πιο ήρεμα. Αυτό νομίζω ότι θα δείξει και τη συνέχεια και εάν τα πράγματα προχωρήσουν έτσι όπως δείχνουν να, αποσυμ... να αποσυμπιέζονται θα ξαναβρεί το ρυθμό της η ελληνική αγορά. Πάντως συζητούσαμε έτσι πολύ καιρό για αυτή την αναμενόμενη διόρθωση. Να, που έγινε και η okay. διόρθωση, ήρθαν και οι διεθνείς συγκυρίες. Και κούμπωσε όλο το story και από εξωγενείς παράγοντες και ως μια εσωτερική ανάγκη του ελληνικού χρηματιστηρίου. Και τώρα κοιτάμε την επόμενη μέρα που από ό,τι μας είπατε κύριε Ζαμάνη τη βλέπετε σε θετικά πεδία. Σε θετικά πεδία, αυτό το οποίο δημιουργεί κάποιες αναστολές είναι το πολιτικό ρίσκο που υπάρχει μπροστά μας και ενώ η εξέλιξη των εκλογών είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί κάποιες, εάν, ε, κάποιες αμφιβολίες. Εάν τυχόν θα υπάρχει αυτοδυναμία, αν θα είναι σύνθετη κυβέρνηση, αν δεν θα είναι. Όλο αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια γενικά και νομίζω ότι λειτουργεί σαν φρένο εν τη αγορά. Αλλά νομίζω η μεγάλη εικόνα είναι θετική στην αγορά μα. Και ένα σχόλιο και τελειώνουμε με τη Μούντι. Απλώ είναι η σειρά τη Μούντι. Βλέπετε κάτι θετικό ή επειδή είναι και πιο σκληρό από του Big 3. Νομίζω το είπατε αυτό το πιο σκληρό. Δηλαδή, είναι αυτέ οι οποίε. Αυτή είναι τρει μονάδε, τρει βαθμίδε κάτω από ότι είναι οι άλλε. Και νομίζω ότι εδώ πιθανότατα να έχει και περιθώριο να μας ανεβάσει όχι στην επενδυτική βαθμίδα αλλά τουλάχιστον να μας πάει σε καλύτερη τάση από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λόγω των συνθήκων που υπάρχουν όμως δεν ξέρω εάν ακριβώς βγει να κάνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή αλλά υπάρχει περιθώριο γιατί είναι αρκετά πιο κάτω από τις άλλες. Μάλιστα. Πάντω, δεν βλέπουμε, εγώ προσωπικά κύριε Ζαμάνη, δεν βλέπω καμιά ανησυχία στι αγορέ με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά τώρα και την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της Πολωνία. Φαίνεται ότι έχουν τραβήξει την προσοχή μα άλλα γεγονότα, έτσι πιο οικονομικής, τραπεζικής φύσεως και φαίνεται να μην ανησυχεί κανεί για το πού θα μα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Στο μυαλό μα είναι πάντα Απλώς πια έχουμε εξοικειωθεί με αυτό που συμβαίνει και νομίζουμε ότι προσπαθεί να βρεθεί μια πιο ήρεμη λύση. Δηλαδή τραβάει ο ένας από εδώ, τραβάει από εκεί και προσπαθούν να δουν πώς ακριβώς θα έρθει μια ηρεμία και να εκτονωθεί αυτό σιγά σιγά. Αν δούμε καμιά μέρα ότι πια αρχίζει και γίνεται χρήση όπλων, κακών όπλων για όλους μας, τα πράγματα θα τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, όντως ε, έχουμε δει τις επιπτώσεις, ήμασταν τυχεροί που αντιμετωπίστηκε πολύ καλύτερα το θέμα το ενεργειακό και με την ένταση του χειμώνα και με όλα αυτά που δεν ε, παρατάθηκε όλο αυτό και νομίζω ότι είναι πιο ήπιο. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τα τρόφιμα που είναι ένα βασικό πράγμα γιατί η Ουκρανία ήταν βασική τροφοδότης από τα δημητριακά και τα σιτηρά. Ε, όλο αυτό το πράγμα νομίζω θα το δούμε και στην επόμενη σεζόν όπως εξελίσσεται γιατί είμαστε τώρα στην περίοδο της άγυσης. ε, και νομίζω αυτό θα είναι το επόμενο θέμα για τη χρονιά. Αλλά όσον αφορά το θέμα του πολέμου είναι σαν ειδήσει, βγαίνουν, τις παρατηρούμε, αλλά δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα όσο κρατιέται στο επίπεδο αυτό που έχουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζαμάνη. Θα Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθ